αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Πρέσβεις, κυρίες και κύριοι. Η καθηγήτρια Αναστασία Ηλαμάκη γεννήθηκε στη Λευκωσία από μητέρα Κυπρία και πατέρα Κρητικό. Μεγάλωσε διαδοχικά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Διέπρεψε στις σπουδές της από μικρή ηλικία. Ως μαθήτρια διακρίθηκε για τις επιδόσεις στα μαθηματικά, όταν της απενεμήθη το χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική Ολυμπιάδα και στην Βαλκανιάδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η Αναστασία Ηλαμάκη σπούδασε μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, από όπου απεφύτησε το 1990. Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονικός εργάτης επί 5 έτη στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στα Χανιά, όπου εδίδαξε και συμμετείχε ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το 1995 η Αναστασία Ηλαμάκη ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin Madison, όπου και έκανε διδακτορικό με θέμα διαχείριση δεδομένων και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Το 2001 έγινε επίκουρος καθηγήτρια στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, το οποίο, όπως ξέρετε, κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Εκεί εργάστηκε επί 8 έτη και προέκθη στη μόνιμη θέση της αναπληρώτριας καθηγήτριας. Έκανε επίσης τα πρώτα σημαντικά της βήματα στην ακαδημαϊκή της καριέρα, αποσπώντας διεθνή αναγνώριση. Από το 2008 η Αναστασία Ηλαμάκη κατέχει την έδρα τακτικής καθηγήτριας στο EPFL, που είναι το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάνης και είναι και αυτό ένα από τα πιο λαμπρά πανεπιστήμια παγκοσμίως. Σήμερα διευθύνει ένα εργαστήριο με 20 ερευνητές. Οι έρευνές της επικεντρώνονται σε τρία συνεφή και πολύ σημαντικά θέματα της σύγχρονης πληροφορικής: την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, την διαχείριση δεδομένων και τα συστήματα αποθηκεύσης δεδομένων. Οι εργασίες της είναι πολυπληθείς και καινοτόμες, την χάνουν διεθνής αναγνώρισης και αναδεικνύουν μεταξύ άλλων, μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών στο επιστημονικό της αντικείμενο. Η κυρία Ηλαμάκη έχει διευθύνει πάνω από 20 διδακτορικές διατριβές. Οι φοιτητές της που έχουν αποφοιτήσει με το διδακτορικό του σήμερα κατέχουν περίοπτες θέσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Οι έρευνές της έχουν χρηματοδοτηθεί από διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω το περίφημο και σημαντικό European Young Investigator Award του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημονικής Έρευνας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα της βραβευτής βρίσκουν εφαρμογή στη διαχείριση δεδομένων, που είναι καθοριστική για την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών και συστημάτων. Για την εκμετάλλευσή τους, η κυρία Ηλαμάκη ήρθε στη Λοζάνη την νεοφυή εταιρεία Rolabs SA, η οποία αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία για την αποτελεσματική ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων. Ιδιαίτερα οι εργασίες της βραβευτής εφαρμόζονται επιτυχώς σε ιατρικές εφαρμογές και στην ανάλυση επιστημονικών δεδομένων. Θα αναφέρω την εφαρμογή των εργασιών της σε βάση δεδομένων από βιολόγους για να επιτύχουν θεαματική αύξηση των δυνατοτήτων εξομοίωσης νευρονικών συστημάτων από 10.000 σε εκατοντάδες εκατομμύρια νευρώνες στα πλαίσια του περίφημου Human Brain Project. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, το σύστημα της κυρίας Ηλαμάκη για αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ σε δεδομένα ασθενών από ένα μεγάλο νοσοκομείο αυτής της πόλης για την ανακάλυψη 5 νέων παραλλαγών Αλτσάιμερ. Επίσης, οι επιστημονικές εφαρμογές των εργασιών της βραβευτής είναι πολλαπλές και αποτελούν αντικείμενο διεθνούς συνεργασίας. Θα αναφέρω μόνο δύο: την σημαντική βελτίωση των επιδόσεων προγραμμάτων εξομοίωσης σεισμών στο Carnegie Mellon Quake Group και την χρήση αλγορίθμων αναδιοργάνωση δεδομένων από το Sloan Digital Sky Survey για αστρονόμους από το Hopkins University και το Pittsburgh Supercomputing Center. Περαιτέρω εφαρμογές αναπτύσσονται από την ΟΦΗ εταιρεία Rolabs SA, που επικεντρώνεται σε χρηματιστηριακές και δημόσιες υπηρεσίες, όπως την χρήση συστημάτων αναζήτησης πληροφοριών από το ελβετικό κοινό σε κρατικές
και τραπεζικές βάσεις δεδομένων. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η συμβολή της κυρίας Ειραμάκη στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών είναι ουσιαστική, πολύπλευρη και καινοτόμα. Την καταξιώνει ως εξέχουσα προσωπικότητα της σημαντικής κυπριακής και ελληνικής διασποράς που διαπρέπει στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. Γι' αυτό το λόγο, η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου Νέμιτσα 2018 στην πληροφορική, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύσω, προέκρινε ομόφωνα τη βράβευσή της.